Θα περάσουμε στο θέμα της ναυτιλίας, το οποίο το SBC παρακολουθεί κάθε Παρασκευή. Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, CFO, οικονομικό διευθυντή της George Mundreas. Κύριε Λογοθέτη, να σας καλωσορίσουμε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και θα πρέπει να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε ανοίξει το θέμα του δείκτη Baltic Dry Index, του γνωστού BDI, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο δείκτης. Είπαμε τα βασικά του χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά θα πω ότι είναι ένας δείκτης ο οποίος λαμβάνει καθημερινώς τιμές από τον Baltic Exchange με έδρα το Λονδίνο. Mm-hmm. Είπαμε τι ακριβώς μετράει, αν θέλουμε να τα θυμηθούμε και μαζί λίγο. Εν περιλήψη ουσιαστικά είναι το πόσο κοστίζει να μεταφερθούν τα εμπορεύματα διαθαλάσσης, τα κύρια εμπορεύματα, χίδιν φορτίου. Αυτό αντικατοπτρίζει σαν γενικός δείκτης BDI. Mm-hmm. Απλά θα ήταν καλό να καταλάβει το κοινό ότι ο γενικός δείκτης BDI απαρτίζεται από 4 επιμέρους δείκτες, τα οποία ουσιαστικά αντιστοιχούν σε μεγέθη πλοίων. Mm-hmm. Και καλό θα ήταν όταν λέμε ότι ο δείκτης βρίσκεται σε ένα σημείο Χ, να δούμε τι σημαίνει αυτό για τους επιμέρους δείκτες. Γιατί δεν σημαίνει ότι όταν ο δείκτης είναι σε κάποια καλά επίπεδα, ότι αντίστοιχα και όλα τα πλοία που απαρτίζουν το δείκτη είναι σε καλά επίπεδα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε από ποια πλοία αποτελείται. Mm-hmm. Αποτελείται από 4 τύπους πλοίων. Είναι τα πιο μεγάλα πλοία, τα Cape Size. Σαν μέσο όρο είναι γύρω στους 180.000 τόνους. Τα αμέσως μικρότερα που είναι τα Panamax, πάλι σαν μέσο όρο να τα τοποθετήσουμε στους 80.000 τόνους. Τα Supramax, που αυτά επιτοπλίστων είναι γύρω στους 56 με 57.000 τόνους και τα handy size είναι μια πιο ευρύτερη κατηγορία, αλλά σαν μέσο όρο να δεχτούμε ότι είναι γύρω στους 28 με 32.000 τόνους. Μάλιστα. Όταν κύριε Λογοθέτη, βλέπουμε τον BDI όλο αυτό το διάστημα να καταγράφει μια πτωτική πορεία, τι βοηθάει να κατανοήσουμε, τι μας δείχνει ουσιαστικά? Κοιτάξτε, αυτό είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι είναι ένας δείκτης ο οποίος αντικατοπτρίζει στην πραγματικότητα τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Ουσιαστικά μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά εισαγωγές ή εξαγωγές πρώτων υλών. Κατανοητό ότι αν οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές είναι μειωμένες, αντίστοιχα ο PDI θα είναι μειωμένος και αυτό μας δείχνει και μια οικονομική επιβράδυση παγκοσμίως. Δεν χρειάζονται πρώτες ύλες για να κινηθεί η βιομηχανία, οι κατασκευές και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα καταλάβουμε όμως όλα καλύτερα, θα είχε ενδιαφέρον να περάσουμε να δούμε τις κάρτες τις οποίες μας έχετε παραχωρήσει εσείς από την εταιρεία George Mundreas, να τις δούμε αναλυτικά και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και θα το δούμε στην πράξη με το τι έχει γίνει στο παρελθόν, δηλαδή από το 2008. Είμαστε 20 Μαΐου 2008, η κατάσταση ήταν σαφώς καλύτερη και δεν είχαμε καταλάβει πλήρως τι αναμένεται να έρθει στην παγκόσμια οικονομία και βλέπουμε ποια ήταν τότε η κίνηση του BDI. Βλέπουμε ότι διαμορφωνόταν στις 11.793 μονάδες και από κάτω βλέπουμε τους δείκτες οι οποίοι συνιστούν τον γενικό BDI, θα μπορούσαμε να πούμε. Εδώ να σταθούμε να εξηγήσουμε ότι η ημερομηνία αυτή ήταν η υψηλότερη ημερομηνία που φτάσαμε ποτέ. Δηλαδή στις 20 Μαΐου 2008 οι 11.793 ήταν το απόλυτο νούμερο. Έχουμε κάνει τρεις στήλες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους επιμέρους δείκτες. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που αναφέραμε πριν για τα Cape Size, βλέπουμε ότι οι δείκτες ήταν στις 18.105 μονάδες. Σε αυτό το σημείο, η διπλανή στήλη που λέει ο μέσος όρος των time charter, ουσιαστικά ήταν τα έσοδα του πλοίου την ημέρα. Έσοδα ανά ημέρα, λοιπόν. Σωστά. Οπότε τότε ήταν 215.827 δολάρια την ημέρα. Μάλιστα. Και δίπλα έχουμε βάλει αντίστοιχα την αξία που είχε ένα πλοίο μεταχειρισμένο, τα second hand που λέμε, πενταετίας. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα πλοίο εκείνη την περίοδο, τη συγκεκριμένη μέρα, η αξία του πλοίου ήταν στην αγορά 153 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για τα Cape Size, τα οποία είναι χωρητικότητας περίπου 180.000 τόνων. Ωραία. Ενδεικτικά θα ήθελα να δώσω ένα νούμερο για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει και θα το δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Βλέπουμε ότι 20 Μαΐου ο δείκτης BDI ήταν στις 11.793 μονάδες και τώρα είναι περί των 920. Αυτό, οι κάρτες αυτές είχαν προετοιμαστεί 2 εβδομάδες περίπου πριν. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Σήμερα ο δείκτης είναι λίγο πάνω από τις 1.000 μονάδες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε ουσιαστικά μεγάλες διαφορές από τις κάρτες που έχουμε που θα δείχνουν. Παρ' όλα αυτά,
καταλαβαίνουμε την τεράστια διαφορά που υπάρχει από το 2008 μέχρι σήμερα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κατάρρευση ουσιαστικά. Κατάρρευση ουσιαστική. Και εδώ θα ήθελα, πριν πάμε στην επόμενη κάρτα, ότι είχαμε πει και στο παρελθόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της χρηματοδότησης στην ναυτιλία. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα πλοίο, αυτό που σήμερα, ας μείνουμε στο Cape, που έχει 153 εκατομμύρια δολάρια, κατά μέσο όρο, αν 60% ήταν η χρηματοδότηση, θα χρειαζόταν ο πλοιοκτήτης να βάλει από ίδια κεφάλαια τη διαφορά του 40%. Μάλιστα. Το 40% σε αυτό το ποσό 153.000 είναι περίπου στα 60 εκατομμύρια, γκρόσο μόντο. 60 εκατομμύρια. Άρα 60 εκατομμύρια ίδια κεφάλαια, 90 εκατομμύρια χρηματοδότηση για να αγοράσει αυτό το πλοίο. Μάλιστα. Οπότε, αυτή είναι η ανάλυση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Βλέπουμε και παρακάτω, γίνεται και με τα Panamax, όπου αντιστοίχως και εκεί οι τιμές είναι στα 88.000 σε ό,τι αφορά την αξία πλοίου 5 ετών που θα ήθελε κάποιος να αγοράσει. Ακριβώς. Το ίδιο, ακριβώς η ίδια λογική ακολουθεί και για τα άλλα πλοία. Ήταν το σημείο που όλοι είχαν ενθουσιαστεί με την πορεία της ναυλαγοράς, με την πορεία των εσόδων και ούτω καθεξής. Πάμε, κύριε Λογοθέτη, να δούμε τι έγινε και στη συνέχεια. Καταρχήν, να κρατήσουμε το ποσό των Cape Size ενδεικτικά, ότι ένα πλοίο 5 ετών κόστιζε 153.000. 153 εκατομμύρια. 153 εκατομμύρια, καλά θα ήταν να κοστίζει 153.000. Βλέπουμε, λοιπόν, κρατάμε το νούμερο και πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μετά από μερικούς μήνες βλέπουμε την κατάρρευση της τιμής στα 75 εκατομμύρια. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο διάστημα είχαμε την κατάρρευση της Lehman Brothers. Και ακριβώς 5 μήνες μετά, όπως βλέπετε, ο δείκτης έχει φτάσει σε 925 μονάδες. Ουσιαστικά αυτό είναι μία πτώση του 92% περίπου. Έτσι. Υπήρχε κατάρρευση του δείκτη. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι φαίνεται ότι η οικονομική επιβράδυνση μέσα στο δείκτη, είναι γεγονός. Με την κατάρρευση του Lehman Brothers, ουσιαστικά αυτό που συνέβη αμέσως ήταν το πάγωμα, ή μάλλον το μη άνοιγμα των letter of credits, τα οποία είναι το πιο βασικό στοιχείο για να κινηθεί το εμπόριο. Οι τράπεζες δεν ανοίγανε τα letter of credit για να κινηθεί το εμπόριο. Δεν υπήρχε ζήτηση για πλοία να μεταφέρουν φορτία. Και βλέπουμε την κατάρρευση του δείκτη στα 925. Αντίστοιχα, αν μείνουμε στα Cape Size, σαν παράδειγμα, αφού ξεκινήσαμε ακριβώς έτσι, από τις 18.105 που ήταν ο δείκτης, έφτασε στα 1.345. Τα δε ημερήσια έσοδα από τις 215.000 την ημέρα πέσανε στις 6.747. Ουσιαστικά είναι ποσό μικρότερο ακόμη και από τα λειτουργικά έξοδα του πλοίου. Δηλαδή τα πλοία μπαίνανε μέσα εκείνη την περίοδο. Όσον αφορά την τιμή, έπεσε στα 75 εκατομμύρια, 50%. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί. Όπως είπαμε, κάποιος πλοιοκτήτης, ο οποίος είχε προβεί σε μία αγορά το Μάιο του 8 και είχε αγοράσει το πλοίο στα 153 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι είχε πάρει δάνειο 90 εκατομμυρίων, έφτασε στο σημείο μετά από 5 μήνες το πλοίο να έχει αξία 75 εκατομμύρια. Που τι σημαίνει αυτό? Το δανειζόμενο ποσό ήταν περισσότερο από την αξία, αξία του πλοίου. Εκεί λοιπόν κληθήκαν οι τράπεζες και βάσει συμβατικής υποχρέωσης να καλέσουν τους πλοιοκτήτες να καλύψουν αυτή τη διαφορά ουσιαστικά με μετρητά. Έπρεπε λοιπόν οι πλοιοκτήτες να φέρουν σε συνεργασία με τις τράπεζες μια ισορροπία του δανειζομένου ποσού με την αξία του πλοίου. Άρα έπρεπε να καταβάλουν μετρητά προς την τράπεζα. Μάλιστα. Οπότε έμειναν εκτεθειμένοι και ακριβώς προσπάθησαν να δουν πώς θα. Και μείναν εκτεθειμένοι και οι μεν και οι δε. Έτσι, και οι πλοιοκτήτες και οι τράπεζες. Μάλιστα. Και βεβαίως φανταζόμαστε, ας πούμε, το σοκ κάποιου πλοιοκτήτη ο οποίος είχε αγοράσει είτε με δάνειο είτε χωρίς ένα πλοίο 153 εκατομμυρίων πριν από μερικούς μήνες και βλέπει ότι μέσα στους επόμενους 5-6-7 μήνες έχασε ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της αξίας των χρημάτων. Έχασε το 50% των χρημάτων του, όσο δε για τα έσοδα, φανταστείτε από τις 215.000 που λέγαμε, να έχει φτάσει σχεδόν σε 6.500 την ημέρα. Μάλιστα. Και αυτό ήταν η μεγάλη καταστροφή, το μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, που ξεκίνησε να υπάρχει. Ακριβώς έτσι ξεκίνησε ένα ντόμινο εφέκ στην ναυτιλία. Οι τράπεζες ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να μην παρέχουν χρηματοδότηση προς τις πλοιοκτήτες εταιρείες. Ή θα λέγαμε πολύ περιορισμένοι και σε ελάχιστους πλοιοκτήτες, όχι μόνο για αγορές πλοίων, αλλά ακόμη και για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Δεν μπορούν να δανειστούν χρήματα από τις τράπεζες.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και τώρα, τον Οκτώβριο δηλαδή του 2012, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα. Βλέπουμε ότι η κατάρρευση συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τις τιμές τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τον δείκτη. Υπάρχει μια σταθεροποίηση περί των 1.000 μονάδων. Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου ήταν στις 926, τώρα όπως μας είπατε και εσείς προηγουμένως κινείται περί των 1.000 μονάδων, γιατί παρατηρήθηκε γενικότερα μια άνοδος στις αγορές. Οπότε βλέπουμε ότι ακολούθησε και ο BTI της εξέλιξης, οι οποίες εν μέρη ήταν θετικές. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια διατηρήσιμη άνοδος, είναι μια μικρή άνοδος κοντά στις 1.000 μονάδες. Βλέπουμε κατάρρευση όμως επίσης στις τιμές, μένω στα 32 εκατομμύρια που έχει πάει το Capesize, το οποίο πριν από δύο κάρτες ήταν στα 153 εκατομμύρια, έχω μείνει σε αυτό το νούμερο για να καταλάβουμε τη διαφορά. Άρα είδαμε ότι λοιπόν το Capesize, βλέπουμε ότι ο δείκτης που επιλέξαμε την ημερομηνία αυτή είναι για να τον συγκρίνουμε με τα ίδια επίπεδα του δείκτη που ήταν στον Οκτώβριο του 2008. Ναι. Σαν δείκτη, σαν απόλυτο νούμερο, είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Επιμέρους όμως οι δείκτες έχουν μία διαφοροποίηση. Βλέπουμε τα Capesize να είναι υψηλότερα από ό,τι ήταν τον Οκτώβριο του 2008, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες να έχουν μείνει στα ίδια επίπεδα. Άρα η άνοδος του δείκτη αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι να εξετάσουμε, γιατί το τελευταίο διάστημα που σπάσαμε και τις 1.000 μονάδες, ναι, πρέπει κανείς να αξιολογήσει πού οφείλεται αυτό. Οφείλεται ουσιαστικά μόνο στην άνοδο των Capes. Και γιατί οφείλεται μόνο στα Capesize? Ακριβώς για το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Κίνα, τα 150 δις δολάρια που θα ρίξει για βοήθεια της οικονομίας της σε υποδομές και σε κατασκευές. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε μία ανάγκη για εισαγωγές πρώτων υλών, iron ore και coal, όπως έχουμε ξαναπεί. Άρα, η πορεία του δείκτη οφείλεται μόνο σε έναν τύπο πλοίων αποκλειστικά και μόνο, στα Capesize. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε τις τιμές των πλοίων να έχουν κατρακυλήσει ακόμη πιο κάτω. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ενώ βλέπουμε να ανεβαίνει ο δείκτης των Capesize, παρ' όλα αυτά η τιμή υποχώρησε σημαντικά από τις 75.000 που είδαμε νωρίτερα. Σωστά. Η τιμή έχει πέσει από τον Οκτώβριο του 2008, 57% έχει μειωθεί. Αν δεν το συγκρίνουμε με το Μάιο του 2008, έχουμε μια μείωση γύρω στο 80%. Σωστά. Αυτό είναι καθαρά ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Όπως είπαμε, ένα από τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ναυτιλία και είναι καθαρά δικό της πρόβλημα εσωτερικό, είναι η υπερπροσφορά πλοίων. Τη διάρκεια πριν το 2008 και το 2008 υπήρχε μία τάση από όλους τους πλοιοκτήτες, βλέποντας ότι η αγορά είναι σε τρομερά υψηλά επίπεδα, να προβούν σε παραγγελίες πλοίων. Και όπως πραγματικά έτσι κάνανε. Αρκετά από αυτά τα πλοία, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, λόγω μη ανάπτυξης του εμπορίου, είτε ακυρωθήκανε ή μετακυλήσαν τις ημερομηνίες παράδοσης προς τα κάτω, μελλοντικά. Mm-hmm. Φτάνοντας το 2012 να έχουμε ρεκόρ στις παραδόσεις πλοίων. Οπότε αυτό επηρέασε άμεσα τις τιμές τους και βλέπουμε την πτώση να έχουν φτάσει σήμερα, όπως είπαμε, από 153 εκατομμύρια να έχει φτάσει στα 32 εκατομμύρια. Μάλιστα. Το πλοίο της πενταετίας. Μάλιστα. Να σημειώσω εδώ ότι το πλοίο που είχε αγοράσει κάποιος το 8 153 εκατομμύρια, το οποίο σήμερα είναι δεκαετία, τότε ήταν 5 χρονών, σήμερα 10 χρονών, δεν έχει 32 εκατομμύρια. Της δεκαετίας πια πλέον έχει 21 εκατομμύρια. Έχει πέσει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς, γιατί είναι πια πλοίο δεκαετίας, δεν είναι πενταετίας. Οπότε ο πλοιοκτήτης αναγνωρίζει ακόμη μεγαλύτερο χάσιμο, να το πω έτσι απλά, στην αξία του πλοίου του περιουσιακού στοιχείου. Μάλιστα. Βλέπουμε πόσοι παράμετροι υπάρχουν. Παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν ξεκάθαρα την κατάσταση στις τιμές των πλοίων και στα χρήματα που κερδίζουν, στα κέρδη ανά ημέρα. Τώρα, στη φάση που είμαστε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς και χρόνο, θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Παραμένει ο φόβος, έτσι, γιατί η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη. Εντάξει, δεν είναι ο φόβος. Οι εκτιμήσεις είναι συγκεκριμένες. Όπως έχουμε ξαναπεί, όλα τα μάκρο, τα παγκόσμια, για την παγκόσμια οικονομία είναι αρνητικά. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε το 2013 να δούμε κάτι συνταρακτικό. Το ότι θα δούμε το δείκτη ενδεχομένως να φτάσει κάποια στιγμή πάλι στις 1.100 μονάδες ή να πέσει σε 900-800 ή 1.200 να ανέβει πάλι, είναι κάτι αναμενόμενο. Σαν μέσο όρο όμως, αναμένουμε και το 2013, λόγω της υπερπροσφοράς αλλά και της μείωσης του παγκοσμίου εμπορίου, να μην έχει να επιδείξει κάτι το συνταρακτικό. Μάλιστα. Και με αυτό θα κλείσουμε. Κύριε Λογοθέτη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και πάλι.